Βρισκόμαστε στη Γαράσαρη, το ελληνικό της όνομα είναι Νικόπολης. Εκεί υπάρχει μια εκκλησία, η Παναγία των Βράχων, που είναι στα Προπηγιακή Μονή. Είναι η μοναδική φωτοεκκλησία στον Πόντο, η οποία είναι τριόροφη. Από πέρσι ήδη άρχισε η ανακαίνιση της εκκλησίας. Βρίσκεται σε ένα εκπληκτικό σημείο. Είναι, αν τη δει κάποιος από μακριά, νομίζω ότι είναι μέσα στο βουνό. Όπως γίνεται τώρα η όλη η ανακατασκευή, έχουν δημιουργήσει πέτρινα σκαλοπάτια και ήδη έχει προχωρήσει η όλη συντήρηση της εκκλησίας πάρα πολύ. Και πέρσι που πήγα ήταν στη φάση που προσπαθούσαν να ταξινομήσουν τα μάρμαρα για να κάνουν το ιερό. Είναι μια πάρα πολύ εκπληκτική εκκλησία. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λειτουργήσει αυτή η εκκλησία. Στο χωριό Λίτσασα της Γαράσαρης. Εκεί υπάρχει μια εκπληκτική εκκλησία, κτήτορας είναι γυναίκα. Η εκκλησία είναι γύρω στα 250 με 300 τετραγωνικά. Η εκκλησία είναι ολάκερη. Μόνο η σκεπή έχει πέσει, τα κυκλειδώματά της είναι φανταστικά με τα παράθυρα. Οι πόρτες είναι ξύλινες και έχει σμιλεμένα σπαθιά επάνω. Όπως επίσης το ιερό μπροστά είναι μαρμαροσμιλεμένο όλο. Και όταν ρώτησα μέσω ενός ποντιόφωνου να ρωτήσει σε ποιον ανήκει αυτή η εκκλησία, μου είπε ο Τούρκος είναι δική μου και σημειωτέων ότι αυτή η εκκλησία ήταν στάβλος. Αυτό που σας λέω στην Λίτσασα. Για τη Λίτσασα όμως να πούμε κάτι που είναι εκπληκτικό, μια και τυχάνει να είστε από τη Γαράσαρη εσείς, ότι όταν ο Πάλος Μαν πήγε στη Γαράσαρη, οι γαρασαρότες φερθήκαν πάρα πολύ έξυπνα. Το ετοίμασαν ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο και μπαίνοντας μέσα το Πάλος Μαν ρώτησε «Πεντικούδε έσαιτε εσείς αδά» που εσήμαινε για τους αντάρτες. Και λένε αυτοί «Εμείς ποντικούδε κοίδαμε, αλλά κι αν είναι έχουμε τα καταπούλεμουν». Οπότε αφού τον περιποιήθηκαν δε όντως και τα λοιπά, του προσέφεραν και ένα σακούλι με λίρες, οπότε έφυγε από εκεί χωρίς να πειράξει κανένα από τη Γαράσαρη. Οι γαρασαρότες όταν αντιλήφθησαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, κάναν κάτι το εκπληκτικό. Αν θα βρεθείτε ποτέ στις Σάπες στην Κομωτινή, στον Άγιο Γεώργιο, να πάτε να δείτε το τέμπλο το οποίο ήρθε από τον ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι από τη Λίτσασα. Το μετέφεραν, το τεμάχησαν και το 1924 το φέρανε και το στήσαν στον ναό αυτό. Και άμα δείτε τις εικόνες, γράφει η οικία Παπαδόπουλου που η γιαγιά αυτή λέει, με τη ρόκα της έγνεθε το μαλλί για να πουλήσει το μαλλί και να κάνει τις εικόνες. Είναι ένα εκπληκτικό τέμπλο που ήρθε από εκεί. Αυτό είναι για εσάς που είστε από τη Γαράσαρη. Πρέπει να πάμε. Ναι, πρέπει να πάτε και αν βρεθείτε ποτέ στη Λίτσασα, και στη Λίτσασα αξίζει τον κόπο να δείτε αυτή την εκκλησία, αλλά και το τέμπλο το οποίο ήρθε, που είναι ολάκερο, είναι μοναδικό. Όπως επίσης κάποια κυρία Μαυρίδου μου είχε πει ότι φέραν πάρα πολλές εικόνες από εκεί, τις οποίες αρχικά είχαν δώσει λέει, στην Μητρόπολη της Κομωτινής, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέραν τι ακριβώς απέγιναν αυτές οι εικόνες. Αλλά αυτές οι 4-5 εικόνες από την οικογένεια Παπαδόπουλου είναι, όπως ήρθε το τέμπλο από τον Πόντο, είναι στην Λίτσασα, είναι στον Άγιο Γεώργιο στις Σάπες. Και όταν θα πάτε εκεί θα τα δείτε και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Δηλαδή ένα κομμάτι από την Λίτσασα της Γαράσαρης ήρθε εκεί. Επίσης να πούμε για αυτή την περιοχή, δεν έχουν μείνει, είναι ελάχιστα τα ελληνικά σπίτια που μείναν στη Γαράσαρη, στη Λίτσασα, στη Γαράσαρη μέσα. Είναι το κάστρο της, είναι ελληνική συνοικία που έχει κάποια εναπομείναντα αρχοντικά, υπάρχουν μέσα και το λένε και μαυρόκαστρο. Επειδή το έδαφος περιέχει ένα μέταλλο το οποίο δίνει μια σκούρη χρειά, το λένε και μαυρόκαστρο. Ναι, και είναι αμφιθεατρικά. Υπάρχουν τα ερείπια από μια ελληνική εκκλησία και υπάρχει ένα σερομίλ, να το πω στην ποντιακή, που είναι από τα λίγα που μείναν εκεί. Επίσης έχει μείνει η είσοδος ενός δημοτικού σχολείου που είναι εκπληκτική, πάρα πολύ ωραία είσοδος, γιατί και στην ελληνική συνοικία είναι 4-5 ελληνικά σπίτια τα οποία έτσι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό ό,τι αφορά την Νικόπολη. Αλλά μια και σε αυτό το διαμέρισμα της Κερασούντος υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, θα σας πω το εξής πράγμα, ότι από την περιοχή του Γουρούχ που είχε πάρα πολλά χωριά, το Πάλος Μαν τους εκτόπισε από 10 έως 15 φορές αυτούς τους ανθρώπους με χιόνια και οι αφηγήσεις που είχα από τα άτομα ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή γινόταν το εξής, τους κλειδώνανε λέει,
αυτό το διασταύρωσα από 4-5 άτομα, τα οποία ήταν από τη Γάραλη, από την Πράσαρη και από την Κουλάκαγια της Κερασούντος. Τους πήγανε σε ένα δημοτικό σχολείο που ήταν τέλος χειμώνα, αρχές άνοιξης. Τους είχαν πολλές μέρες μέσα και όταν πέθανε κάποιος, κόβαν κομματάκι το τσαρούχι, το αποστηρώνανε και το δίνανε στα μικρά παιδιά να το μασίσει για να μην κλαίνε, γιατί όταν κλαίγανε σκοτώναν τα παιδιά. Ένα παιδί όμως δεν μπορούσε να το κατευνάσει στην πείνα και αν οι μητέρες βρίσκανε λίγο άχυρο, έκαναν τα μικρά τα λεγόμενα κολοθόπα, μικρά ψωμάκια που προσπαθούσε το παιδάκι να μασίσει για να κατευνάσει πάλι την πείνα του, αλλά δεν γινόταν. Κάποια στιγμή, λέει, όταν τους απελευθέρωσαν και τους βγάλανε από το σχολείο και βγήκαν έξω, μου λέει ο Μπαρμπαγιάννης από την Κουλάκαγια που δεν ζει, μου λέει, τα αφήναν το χρώμα έχνε, λέει, πράσινο, το χρώμα έχνε. Όταν εξέβαμε ο Ξουκά, λέει, σε λίγον ώρα πέσανε τη δέν φύλλο και πέμνε. Φάγαν τα φύλλα οι άνθρωποι, από την ασιτία, από την πείνα. Από την πείνα. Ήταν κάτι τρομερό αυτό που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έπειτα ένα άλλο πάλι τραγικό γεγονός που βίωσαν αυτοί οι ίδιοι. Όταν τους εκτόπισαν από την Πράσαρη και από την Γάραλη, που ήταν χειμώνας και το χιόνι, λέει, ήταν ένα μέτρο, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάρουν και πολλά πράγματα. Εκείνο που έπαιρνε πάντα μία γυναίκα ήταν ένα χαλκοπούλ μαζί της και να μπορεί να κάνει ένα φαγητό για τα παιδιά της. Και στη διαδρομή αυτή, λέει, χάθηκαν πάρα πολλά παιδιά και από την αρρώστια αλλά και από τις κακουχίες. Γιατί το χιόνι, λέει, ήταν πάρα πολύ. Και όταν, λέει, προτού πάρουν την πορεία της ενδοχώρας, τους ανέβασαν πάνω στο ιεροδιδασκαλείο. Είναι η Πράσαρη το χωριό κάτω, αλλά είναι και το Μετέν, το μεταλλείο επάνω, που είχε το ιεροδιδασκαλείο και είχε την Παναγία της Πράσαρης. Σε αυτό το ιεροδιδασκαλείο, στην 5η τάξη δημοτικού, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, οι μαθητές εισαγότανε, αφού τους κρίναν άξιους, σε αυτό το σχολείο. Και οι μαθητές και οι δάσκαλοι ήταν εσόκλειστοι με οικοτροφία που υπήρχαν εκεί και από αυτό το σχολείο βγαίναν ιερείς και δάσκαλοι. Γι' αυτό λεγόταν ιεροδασκαλείο. Εγώ ανέβηκα σε αυτό προτού 20 χρόνια περίπου. Υπάρχουν τα ερείπια του μοναστηριού και την πρώτη φορά όταν ανέβηκα επάνω, βρήκα ένα βαφτιστήρι μαρμάρινο, το οποίο στη συνέχεια όταν ξανανέβηκα δεν υπάρχει. Είχε φανταστικούς κύονες σε ένα γαλάζιο βεραμάν χρώμα, σμιλεμένοι επάνω οι κύονες, που πάλι και αυτούς δεν τους βρήκα. Και έψαχνα να βρω τα λεοντάρια, γιατί μου λέγανε οι παλιοί ότι στην είσοδο του μοναστηριού είχε δύο λεοντάρια. Όπως και η καμπάνα που ήταν πάρα πολύ, που είχε, λέει, έμορφο λαλία, γιατί μου είπαν οι παππούδες ότι οι καμπάνες, για να έχουν ωραία φωνή, περιέχουν μια μικρή ποσότητα χρυσού. Την τελευταία φορά που πήγα, βρήκα έναν Τούρκο, ο οποίος δεν έμοιαζε και πολύ Τούρκος, τέλος πάντων, γιατί είχε γαλανά μάτια. Και μου είπε αυτός ότι όταν ήμασταν παιδιά εμείς, γιατί το ρώτησα για αυτό το πράγμα, και μου λέει, ναι, έχετε δίκιο, τα λεοντάρια ήταν στην είσοδο του μοναστηριού. Και δεν αποκλείεται, τώρα με την πάροδο του χρόνου, επειδή έπεσαν χώματα, έχουν πέσει κάποιοι τείχοι από το μοναστήρι, να είναι εκεί. Η δε καμπάνα, μου λέει, πρέπει να είναι πεταγμένη κάπου μέσα στο δάσος. Όταν δηλαδή έγινε η λαϊλασία και κατέστρεψαν τα πάντα, την πέταξε μέσα. Γιατί αυτό σαν παιδάκι θυμάται ότι υπήρχαν. Γιατί τον ρώτησα που μου λέγανε ότι είχε το πηγάδι, ότι είχε πολλά πράγματα. Και ήξερε ο Τούρκος και μου λέει: ναι, έχετε δίκιο. Και τον έκανε εντύπωση. Λέω: εμένα μου το αφηγήθηκαν οι παλαιότεροι που ήταν εδώ. Μάλιστα, δε, για να χτιστεί αυτό το μοναστήρι, δηλαδή να δείτε το εκπληκτικό. Ενώ επάνω υπήρχε το ιεροδασκαλείο και η Πράσαρη κάτω το χωριό είναι μια απόσταση που ανεβαίναν 10 λεπτά. Μέσα στην Πράσαρη υπήρχε δημοτικό σχολείο που πληρώναν δάσκαλο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Δηλαδή, 10 λεπτά η Πράσαρη είχε δάσκαλο με σχολείο μέσα και στα 10 λεπτά ήταν το ιεροδασκαλείο που πηγαίναν οι πολύ άριστοι μαθητές από όλη την περιοχή, όχι μόνο της Κερασούντος, αλλά και από τα παρακείμενα μέρη. Και για να χτιστεί, λέει, αυτό το μοναστήρι και οι κοιτώνες και όλα αυτά, συνέβαιναν όλοι με προσωπική δουλειά. Με πάρα πολύ προσωπική δουλειά και πολύ δωρεά. Γενικά, το ποντιακό στοιχείο ήταν γαλαντόμοι, αφού ακόμη και όταν ήταν να εκτελεστούν κάποια άτομα και αφήναν, ας πούμε, ένα γράμμα, λέγανε ότι για τη διαχείριση, πώς, ας πούμε, να διαχειριστεί η σύζυγος, ας πούμε, τα χρήματα. Και λέγανε ότι τόσα χρήματα να δώσει στην εκκλησία, τόσα χρήματα θα δώσει εδώ. Δηλαδή, με λεπτομέρεια πάντα λέγανε ότι πού πρέπει να γίνουν οι αγαθοεργίες. Δίναν πάρα πολλά χρήματα. Και μάλιστα ο Κωνσταντινίδης ο Γεώργιος, ο οποίος ήταν ο ισόβιος δήμαρχος της Κερασούντος, μία φορά, λέει, που ήταν
Χριστούγεννα και πήγε στην εκκλησία, γιατί έχει έναν πολύ ωραίο ναό, το Αγίου Νικολάου, τον οποίο ευτυχώς δεν έχουν καταστρέψει. Ναι, μεν έχουν καλύψει τις αγιογραφίες, σήμερα είναι μουσείο. Όταν μπήκε μέσα, λέει, και ήταν εντυμένοι όλοι με τα γιορτινά της ρούχα, δεν άφησε τον επίτροπο να πάρει το δίσκο και πήρε, λέει, ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης, που ήταν ο δήμαρχος της πόλεως, πήρε το δίσκο, έριξε μια χούφτα χρυσές λίρες. Αυτό μου αφηγηθήκαν άτομα το οποίο το βίωσαν, και εφόσον έκανε το ίδιο αυτό, το ίδιο κάναν όλοι και οι παριστάμενοι της εκκλησίας για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη. Και επίσης κάνει και κάτι άλλο, όταν ήταν να κάνουν κάποιες φιλανθρωπίες, πάντα τις κάνανε βράδυ. Χτυπούσαν την εξώθυρα, αφήναν τα πράγματα και φεύγανε, να μην ξέρουν ποιος αφήνει. Η κερασούντα, τα κοτίουρα, οι πουλατζάκι είχαν πολύ μεγάλη οικονομική ευχέρεια λόγω των φουντουκιών που αναφέρει ο Όμηρος, των λεπτοκάριων των ποντικών, που γινόταν εξαγωγές μέχρι τα λιμάνια της Μασσαλίας. Τα λεπτοκάρια. Ναι. Το λεπτοκάριον είναι το κανονικό, γιατί κατά την ομερική έννοια και το αναφέρει ο Όμηρος ως λεπτοκάριον των ποντικών, δηλαδή το λεπτοκάριο του πόντου. Αυτά ο Κωνσταντινίδης, ένα από τα παιδιά του, είχε ναυτιλιακή εταιρεία και τα λεπτοκάρια, όχι μόνο από την Κερασούντα, αλλά και από την Πουλατζάκη και από τα Κουτιούρα, φεύγαν και φτάνουν μέχρι τα λιμάνια της Μασσαλίας. Γι' αυτό υπήρξαν πολύ και εξαγωγικοί εκείνη την εποχή, με τράπεζες, είχαν πολύ μεγάλη δύναμη οι Έλληνες εκεί. Γι' αυτό το λόγο και μας κυνηγούσαν, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Το τραγικό ήταν ότι πολλά άτομα που είχαν την κακή εμπειρία να ζήσουν για τον ίδιο το Πάλος Μάνο, ότι ήταν πάρα πολύ βίαιος, ξεκίνησε τη σφαγή μέσα από την ίδια του την πόλη και από τα χωριά που πήγαινε. Ήταν πάρα πολύ αντίστακτος. Μαρτυρία ενός ατόμου του κυρίου Σταύρου, που δεν ζει, από τη Σεβάστια του Πόντου, που ξεκίνησε με τα πόδια και έφτασε πάνω στα Κωτίουρα. Και εκεί με περιέγραψε πώς ήταν η στολή του και πώς τα παπούτσια που φορούσε, οι μπότες, είχαν κίτρινο δέρμα και πόσο άσχημα τον έδιρε σαν παιδάκι που ήταν. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ άγριος άνθρωπος. Και άλλα φοβερά πράγματα, δηλαδή, που τους επέβαλαν, δηλαδή, να κάνουν πράγματα που είναι έξω από τη λογική. Με τα λίγα που άκουσα σήμερα εδώ, είναι σαν να τον βλέπω μπροστά μου. Ήταν φοβερό. Κάναν το εξής, βάζαν τους ανθρώπους μέσα στις εκκλησίες, ανατινάζαν τις εκκλησίες. Στον Αγίου Γιώργη του Πάτλαμα, επί δύο μήνες, λέει, όλος ο τόπος μύριζε σάρκα καμένη. Ανατίναξαν την εκκλησία με τους ανθρώπους. Αυτό όμως έγινε και σε άλλα μέρη του Πόντου, δεν έγινε μόνο εκεί. Ναι, τους βάζανε μέσα στην εκκλησία και τους σκοτώνανε, τους βάζανε. Και επίσης ένα τραγικό που γινόταν εκείνη την εποχή, βιάζανε. Όπως στη Γάραλη της Κερασούντος, που βιάζανε τις κοπέλες και αφού λέει ενώπιον γονεών ή συζύγων, μετά λέει... Εδώ βάζανε τον πατέρα να βιάσει τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δηλαδή σε αυτό το σημείο φτάνανε, να βάλουν τον πατέρα να βιάσει... τα κορίτσια του. Φοβερά. Και εφόσον τις βιάζανε, μετά υπήρχε ένας μεγάλος κορμός δέντρου, της κόβανε το κεφάλι και το κεφάλι, λέει, έπεφτε στο ποτάμι. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Και πολλές γυναίκες στη Γάραλη πέσαν με τα παιδιά τους στα ποτάμια για να σωθούν, να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Είναι τραγικό. Υπάρχει ένα αντίστοιχο από την περιοχή της Πράσαρης της Κερασούντος, το οποίο μου το αφηγήθηκαν πολλά άτομα, που λέει 40 ημέρες πρόσφυγες, εκείσαν καραντίνα, τα λείψανα ασοπαπόρ, στην θάλασσα εσύρναν. Και εκεί, λέει, υπήρχε ένας λιράρης που είναι από την περιοχή της Πράσαρης, που όταν, λέει, πέθανε κάποιος, εμψύχωνε τον κόσμο, έπαιζε το ίδιο και ο ιερέας να σηκωθεί επάνω, να χορέψουν μόνο και μόνο για να τους τονώσουν ψυχικά και να μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την τραγωδία. Αυτό μου το αφηγήθηκαν πάρα πολλά άτομα. Και ο λιράρης αυτός λεγόταν Πιλπίλτς. Αυτό ήταν, δηλαδή, το ψευδώνυμο. Η μεγαλύτερη τραγωδία ήταν στον Πόντο, γιατί ήταν υποχρεωμένοι όλοι, όπως είναι ο χάρτης του Πόντου που ξέρετε, από την ενδοχώρα να βγει κάποιος πάνω στο λιμάνι, για να μπορεί από το λιμάνι να έχει πρόσβαση να πάει προς την πρώην Σοβιετική Ένωση. Από το σύλληνι της Κερασούντος ήταν ένας οπλαρχηγός, ο Τάλαρης. Αυτός βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους με ένα καΐκι να τους φυγαδεύσει κτλ. Αλλά τελικά κάποιος τον πρόδωσε και τον σκότωσαν σε μια αποστολή. Αυτός τους διοχέτευε από μια ακτή που λεγόταν Ακτή Σαΐτασι στην Κερασούντα, που είναι λίγο αριστερά από το λιμάνι. Όλες οι πόλεις είναι μεγαλόπρεπες. Όταν λέω μεγαλόπρεπες, οι συνοικίες τους είναι τόσο φανταστικές.
Δηλαδή, εγώ στο προσωπικό αρχείο φωτογραφίζω τις ελληνικές συνοικίες, τις εκκλησίες, τα σχολεία. Τέτοια σχολεία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και πουθενά. Είναι τόσο ωραία χτισμένα, έχουν τόσο ωραία αρχιτεκτονική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Άμα δείτε το ημιγυμνάσιο, τα παρθεναγωγεία, τα αεναγωγεία τα οποία υπάρχουν στον Πόντο. Δεν μπορείτε, το Παπαζόγλιο, το Τσινέκιο. Πάντως σας βλέπω, μπορείτε να μιλάτε μέρες. Ναι, είναι. Έχει γνώσεις, ναι. Ναι, είναι φοβερά. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε. Αξίζει τον κόπο να τη δουν την έκθεση όλοι οι Πόντοι. Όχι γιατί την κάνω εγώ. Είναι μια προσπάθεια πολλών χρόνων. Το χρωστάω στους, σε όλους αυτούς που προτού φύγουν από τη ζωή, μου έκαναν κατάθεση ψυχής και μου αφηγηθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Το χρωστάω σε αυτούς. Όχι, δεν το έχω κάνει ακόμη γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμη με τον Πόντο. Θέλω σε πρώτη φάση τώρα να τελειώσω την περιοχή Κερασούντος. Γιατί υπάρχουν κάποια μέρη που λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ προγραμματίζεις να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να τα κάνεις. Εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, βρισκόμαστε στην Νικόπολη, στο Μαυρόκαστρο. Το χειρωματικό κάστρο, όπως βλέπεις, κάτω η ελληνική συνοικία. Νικόπολη, Καλιάντιπη, πώς ήταν η εκκλησία, η Σταυροπηγιακή Μονή, η Παναγία των Βράχων. Κάποτε, σήμερα όλη αυτή η πορεία είναι σκάλες πέτρινες για να ανέβεις απάνω και είναι η μόνη τριόροφη εκκλησία στον πόλη. Είναι υποκατασκευή. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Και εδώ πάλι στην Νικόπολη, είσοδος από ένα δημοτικό σχολείο, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο που έτοιμοι άνθρωποι, κατέστρεψαν το σχολείο και έμεινε μόνο η μεγαλοπρεπής είσοδος του σχολείου.